Καλώς ήρθες στα μαθήματα ΑΝΟΣ. Θα λύσουμε από τη σελίδα 61 του σχολικού βιβλίου στο κεφάλαιο 1.6 παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων την άσκηση 4. Λοιπόν, η άσκηση 4 τι μου λέει, να παραγοντοποιήσετε λέει τις παραστάσεις α, β, γ και τα λοιπά μέχρι το θ. Λοιπόν, για να δούμε. Κλασική άσκηση, έτσι. Την έχω ξαναδεί, θυμάμαι πως γίνεται, την κάνω πάλι. Λοιπόν, το α. Χ τετράγωνο και χ ψ και α χ και χ ψ. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε δει κοινό παράγοντα, έτσι. Ως μέθοδο παραγοντοποίησης έχουμε δει κοινό παράγοντα. Δηλαδή, τι σημαίνει, από όλες τις ποσότητες βγάζω το κοινό κομμάτι. Εδώ το θέμα ποιο είναι, στο α. Δεν έχουν όλες οι ποσότητες μου κάτι το κοινό. Δηλαδή, εδώ έχω ψ και εδώ έχω ψ. Εδώ όμως δεν έχω ψ, ούτε εδώ. Εδώ έχω α, εδώ έχω α, εδώ όμως δεν έχω, ούτε εδώ έχω α, ούτε εδώ. Επομένως, δεν μπορώ να παίξω με κοινό παράγοντα. Λοιπόν, μια άλλη μέθοδος που υπάρχει και μας λύνει τα χέρια είναι ότι αν δεν έχουν όλοι οι όροι σου κάτι το κοινό, διάλεξε ομαδούλες, διάλεξε ομάδες ώστε να πάρεις από εκεί κάτι το κοινό. Λοιπόν, για να δούμε τι ομάδες μπορώ να βρω. Με το μάτι μπορώ να δω ότι αυτές οι δύο ομάδες έχουν κάτι το κοινό. Προφανώς, χ εδώ, χ και εδώ. Αυτές εδώ οι ομάδες έχουν κάτι το κοινό. Α εδώ, α και εδώ. Οπότε, παιδιά, τι βρήκα. Βρήκα δύο ομάδες που η κάθε μία έχει κάτι το κοινό. Λοιπόν, αυτές οι δύο ομάδες... Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ομάδα, σε αυτήν εδώ. Για να εφαρμόσουμε κοινό παράγοντα σε αυτή την ομάδα. Κοινό παράγοντα, δηλαδή τι κοινό κομμάτι υπάρχει εδώ πέρα. Υπάρχει το χ. Άρα βγάζω το χ απ' έξω και τι μένει. Από την πρώτη ποσότητα το χ τετράγωνο θα μείνει το χ και από τη δεύτερη ποσότητα θα μείνει το συν ψ. Μάλιστα. Για πάμε και στη δεύτερη ομάδα. Η δεύτερη ομάδα τι κοινό πράγμα έχει. Το α, έτσι. Άρα συν α, κοινός παράγοντας, επί. Από το πρώτο μένει το χ, από το δεύτερο το συν ψ. Άρα χ συν ψ. Τώρα έγινε κάπως πιο εύκολο. Έγινε κάπως πιο εύκολο διότι αυτή εδώ η ποσότητα με αυτήν εδώ την ποσότητα έχουν κοινό τι, έχουν κοινό παράγοντα την παρένθεση. Επομένως, τώρα θα κάνω κοινό παράγοντα. Διότι η παρένθεση είναι κοινός παράγοντας. Άρα, χ και ψ βγαίνει απ' έξω, ο κοινός παράγοντας, επί. Από εδώ θα μείνει το χ και από εδώ θα μείνει το συν α. Και έγινε η παραγοντοποίησή μου. Κάτι επί κάτι. Λοιπόν, ένας άλλος εναλλακτικός τρόπος που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, παιδιά, είναι ποιος. Κάποιος θα μπορούσε να πει, εγώ δεν θέλω να πάρω αυτό με αυτό και αυτό με αυτό, αλλά τι θέλω, να πάρω το χ τετράγωνο με το αχ, εντάξει, και με άλλο χρωματάκι και με άλλο χρώμα να πάρει το χ ψ με το αλφα ψ, δηλαδή να πάρει το πρώτο με το τρίτο και το δεύτερο με το τέταρτο. Αν πάρει το πρώτο με το τρίτο, κοινό κομμάτι τι έχουν αυτά τα δύο, το χ, οπότε χ επί. Λοιπόν, επομένως, για να το φτιάξουμε λίγο. Λοιπόν, επομένως παιδιά, αν πάρω το πρώτο με το τρίτο, κοινός παράγοντας θα είναι το χ, έτσι. Επί, τι θα μείνει από το πρώτο, το χ, και από το τρίτο, το συν α, έτσι. Τέλεια. Συν, για να πάρουμε τώρα το δεύτερο με το τέταρτο, τα πράσινα. Τι κοινό κομμάτι έχουν τα πράσινα, το ψ. Ψ απ' έξω, επί, τι μένει, από εδώ μένει το χ και από εδώ μένει το α. Άρα, πάλι έχω έναν κοινό παράγοντα. Ποιος είναι ο κοινός παράγοντας, παιδιά? Ο κοινός παράγοντας τώρα είναι ποιο, το χ συν α. Οπότε, με τη μέθοδο του κοινού παράγοντα το χ συν α βγαίνει απ' έξω και τι μένει, από το πρώτο μένει το χ και από το δεύτερο μένει το συν ψ. Άρα πάλι έφτασα στο ίδιο, έτσι, δηλαδή αυτό εδώ δεν είναι ίδιο με αυτό. Είτε πω κάτι επί κάτι άλλο, είτε πω κάτι άλλο επί κάτι, δεν είναι το ίδιο. Επομένως,
στην ομαδοποίηση, γιατί έτσι λέγεται αυτή η μέθοδος που φτιάχνω ομάδες, στην ομαδοποίηση δεν υπάρχει ποτέ μία λύση. Άλλος μπορεί να πάρει αυτές τις δύο ομάδες, άλλος μπορεί να πάρει δύο άλλες ομάδες. Δεν υπάρχει στάνταρ λύση. Λοιπόν, πάμε να λύσουμε και το Β. Και το Β, όπως παρατηρούμε, δεν λύνεται με τη μέθοδο του κοινού παράγοντα, διότι δεν έχουν όλοι οι όροι κάτι το κοινό. Εδώ έχω χ, εδώ έχω χ, εδώ έχω χ, εδώ δεν έχω χ. Οπότε σίγουρα δεν λύνεται με τη μέθοδο του κοινού παράγοντα. Άρα, ομαδοποίηση. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε αυτά τα δύο μεταξύ τους και αυτά τα δύο μεταξύ τους. Αν δω και δεν δουλέψει αυτό το σύστημα, θα πάρω άλλες ομάδες. Δεν πανικοβάλλουμε. Λοιπόν, παίρνω τις δύο πρώτες ποσότητες. Προφανώς κοινός παράγοντας ποιος είναι, παιδιά? Το χ τετράγωνο, έτσι. Επί. Από την πρώτη ποσότητα τι θα μείνει? Το χ. Και από τη δεύτερη το μείον 1. Αν θέλεις επαλήθευση, κάνε την επιμεριστική εδώ, να δεις ότι αν κάνεις επιμεριστική θα σου προκύψει αυτό. Χ τετράγωνο επί χ, που εννοείται ότι είναι χ στην πρώτη, έτσι. Επομένως, τι κάνω? Προσθέτω εκθέτες 2 και 1, γι' αυτό μου βγαίνει το χ τρίτης. Χ τετράγωνο επί μείον 1 συν επί μείον μείον χ τετράγωνο. Οπότε, αν κάνεις επιμεριστική θα σου προκύψει αυτό. Επομένως, η επιμεριστική είναι ένας τρόπος να καταλάβω αν όντως έχω κάνει σωστά την παραγοντοποίησή μου. Συν, τι έμεινε? Αυτό εδώ έμεινε. Το χ. Χ μείον 1. Ας το βάλω σε παρένθεση, έτσι να ξεχωρίζει. Επομένως, παιδιά, κοινός παράγοντας τώρα είναι το χ μείον 1, έτσι. Οπότε, χ μείον 1 βγαίνει απ' έξω. Επί, από την πρώτη ποσότητα μένει το χ τετράγωνο, από τη δεύτερη ποσότητα τι μένει? Εννοείται ότι αυτό είναι πολλαπλασιασμένο επί 1. Οπότε μένει το μείον 1. Εντάξει. Επομένως, τελικά το β, τι μου έδωσε? Χ μείον 1 επί χ τετράγωνο. Επί χ τετράγωνο συν 1, παιδιά, έτσι. Συν, όχι μείον. Γιατί εδώ ενδιάμεσα έχω συν. Χ μείον 1 επί χ τετράγωνο, να το, ορίστε. Συν. Αυτό εδώ το 1. Εντάξει, προσοχή στα πρόσημα. Επαναλαμβάνω, μια άλλη μέθοδος παραγοντοποίησης που βλέπουμε τώρα είναι η ομαδοποίηση. Διαλέγω κατάλληλες ομάδες ώστε να μου δώσουν μια κοινή ποσότητα από την πρώτη ομάδα και άλλη μια κοινή ποσότητα από τη δεύτερη ομάδα και στη συνέχεια με κοινό παράγοντα φτάνω τελικά στο τελικό μου αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.